Οι δυναμίες μου, τι είπε ο Κύριος στον Απόστολο Παύλο. Δεν ασθενείτε γιατί. Όλα αυτά θα μας κάνουν να χαρούμε. Γιατί θα ξέρουμε ότι μέσα σε αυτά θα φανερωθεί η δύναμη του Θεού. Πότε δοξάστηκε ο Χριστός? Όταν σταυρώθηκε. Στην έσχατη αδυναμία. Πότε δοξάστηκε η Εκκλησία? Όταν σταυρωνόταν κάθε στιγμή. Έτσι, και είχε ποτάμια μαρτύρων. Ποτάμια αιμάτων, μαρτυρικών αιμάτων. Έτσι. Τότε δοξάστηκε η Εκκλησία. Και τώρα πάλι θα δοξαστεί η Εκκλησία. Μέσα από τους διωγμούς δοξάζεται. Μέσα από τις ταλαιπωρίες. Γιατί τότε φανερώνεται η δύναμη του Θεού. Και φανερώνεται και η δική μας η αγάπη στο Θεό. Έτσι, οι δόκιμοι φανεροί γίνονται, λέει. Είναι αναγκαίο να έρθουν τα σκάνδαλα. Είναι οι δόκιμοι φανεροί γίνονται. Βλέπεις τώρα με το ψευτοϊό αυτό, με το κοροϊδοϊό, φανερώθηκε τι είναι ο καθένας. Τι είναι οι αρχιερείς, τι είναι οι ιερείς, τι είναι οι λαϊκοί, τι είναι, ποιοι είναι οι πιστοί, ποιοι δεν είναι. Θα έχουμε δηλαδή τη δύναμη να το πούμε, δόξα του Θεού. Γιατί να μην έχουμε τη χάρη του Θεού. Δεν είπαμε, τελειοποιούμαστε μέσα στην αδυναμία την εξωτερική και τους διωγμούς. Ο χριστιανός μακαρίζεται, λέει, μακάριεστε όταν ονειδήσωση και διώξωση και ύποση πάνω από όνειρο λίμα. Θα γίνουμε μακάρι. Οι διωγμοί το χριστιανό τον κάνουν μακάριο. Οι Άγιοι πάρα πολύ θέλανε να ζήσουν στην εποχή μας.